κύριε Μάργαρη, είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο πλέον με την γεωπολιτική και την ενεργειακή κρίση να κυριαρχούν όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπορεί να συνυπάρξει η βιωσιμότητα με την ενεργειακή κρίση και την γεωπολιτική όμως αυτή κατάσταση και βέβαια ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος ενός κομβικού θεσμού όπως είναι το ΑΔΜΙΕ στην μεταφορά της ενέργειας ειδικά σε αυτή την περίοδο? Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για όλη την Ευρώπη και βεβαίως και για την Ελλάδα έχει αναδείξει την μεγάλη σημασία που έχουν οι υποδομές και αναφέρομαι στις υποδομές μεταφοράς στο να εξασφαλίσουμε τόσο την επάρκεια του συστήματος ενέργεια όσο και την βιωσιμότητα, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας από πράσινες πηγές. Ο ΑΔΜΙΕ υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα 5 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2030. Ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε ξεκινήσει εδώ και 5 χρόνια με πολύ μεγάλη επιτάχυνση των διασυνδέσεων τόσο των νησιών όσο και στο επιρροτικό σύστημα. Και βέβαια μέσα σε αυτή την συγκυρία έχουμε αποφασίσει να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα τόσο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και με τους γείτονές μας. Γι' αυτό το λόγο οι διασυνδέσεις τόσο με τους νότιους γείτονες και αναφέρομαι στην Αίγυπτο, την Κύπρο, το Ισραήλ, όσο και με τους βόρειους γείτονες, διασυνδέσεις καινούργιες με την Αλβανία, την Βόρεια Μακεδονία, την Βουλγαρία και την Ιταλία, θα μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε την ενέργεια που παράγουμε πολύ καλύτερα, να μπορούμε να την εξάγουμε όταν δεν την έχουμε ανάγκη, αλλά και βεβαίως σε περιόδους που έχουμε εμείς ανάγκες μεγάλες για ενέργεια, να μπορούμε να βασιστούμε στους γείτονές μας στο πλαίσιο της αλληλεγγύης όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Η πράσινη ανάπτυξη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν όμως ένας στόχος ο οποίος ενώ είχε μπει σε προτεραιότητα τουλάχιστον αυτή την περίοδο, ξαφνικά βλέπουμε ότι θα πρέπει να παραγωνιστούν, να μπουν στην άκρη, γιατί ακριβώς οι ανάγκες για την ενέργεια είναι άμεσες και το ερώτημα είναι πόσο μακριά τελικά είμαστε από αυτήν τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη. Η αλήθεια είναι ότι η ενεργειακή μετάβαση αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικές προκλήσεις, τόσο η περίοδος του COVID όσο και βέβαια η περίοδος τώρα του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει φέρει την Ευρώπη σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Η απάντηση που έχει δώσει η Ευρώπη και νομίζω ότι είναι η ίδια απάντηση που δίνουμε στην Ελλάδα και όλοι οι φορείς που συμμετέχουμε στον ενεργειακό σχεδιασμό είναι ότι πρέπει να πάμε ταχύτερα σε ΑΠΕ. Όμως για να γίνει αυτό και να είναι ρεαλιστικό θα πρέπει να συνδυαστεί με κάποια κομμάτια του παζλ που μέχρι στιγμής δεν τα είχαμε. Αναφέρομαι στην αποθήκευση, αναφέρομαι σε ένα άλλο τελείως καινούριο αδειοδοτικό πλαίσιο για την ταχύτερη υλοποίηση έργων μεταφοράς και βεβαίως, όπως είπα και πριν, σε νέες διεθνείς διασυνδέσεις οι οποίες θα συνδέουν την Ελλάδα με την κεντρική Ευρώπη. Αυτή η μετάβαση είναι σίγουρο ότι έχει κλειδονισμούς. Έχει μπρος και πίσω, έχει στιγμές που οι αποφάσεις είναι δύσκολες και βεβαίως το κόστος αυτής της ενεργειακής μετάβασης είναι ένας παράγοντας που θα καθορίσει και το αποτέλεσμα, αλλά και το πόσο γρήγορα θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε ένα καινούριο ενεργειακό σύστημα. Είμαστε πεπισμένοι ότι η ενεργειακή μετάβαση στο πράσινο θα γίνει και εμείς παλεύουμε για να την φέρουμε όσο γίνεται πιο κοντά χρονικά και βεβαίως όσο γίνεται πιο οικονομικά για τους καταναλωτές και την κοινωνία. Σήμερα όμως πολλοί καταναλωτές αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες αντιμετωπίζουν ακριβώς το πρόβλημα της ενέργειας. Η επένδυση αυτή την οποία καλείται να κάνει τόσο σε εθνικό επίπεδο η κυβέρνηση, ο ΑΔΜΙΕ, πιστεύετε ότι μπορεί πλέον να αποδώσει καρπούς γρήγορα? Σε τι βάθος χρόνου δηλαδή θα γίνει η απόσβεση αυτών των επενδύσεων? Οι επενδύσεις που κάνει ο ΑΔΜΙΕ είναι, βγαίνουν από πλευράς κόστος ωφέλους ακριβώς επειδή το όφελος από τη μη χρήση ορυκτών καυσίμων είναι άμεσα ορατό στους λογαριασμούς και στην οικονομία της ενέργειας. Για παράδειγμα, η διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική Ελλάδα θα σημαίνει ότι θα μειωθούν σε αιτήσιο επίπεδο κατά 400 με 500 εκατομμύρια ευρώ οι λογαριασμοί όλων των καταναλωτών ρεύματος. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα νησιά. Το ίδιο συμβαίνει και με το γεγονός ότι οι λιγνητικές μονάδες, οι οποίες θα χρειαστούν για ένα μικρό διάστημα αυτή τη στιγμή λόγω της συγκυρίας, μετά το 2024-2025 που θα απομακρυνθούν, θα έχουν αντικατασταθεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση και βεβαίως δίκτυα με πολύ μικρότερο κόστος. Αυτή τη στιγμή η κρίση στην ενέργεια έχει να κάνει με την κρίση στην αγορά φυσικού αερίου. Δεν είναι μια κρίση στο εσωτερικό του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας έχει αποδειχθεί ότι είναι ο φθηνότερος τρόπος για να οδηγηθούμε στο καινούριο ενεργειακό σύστημα που έχει αποφασίσει και έχει ανάγκη η Ευρώπη και ο πλανήτης και τα παιδιά μας. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια συγκυρία συγκεκριμένη. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να την περάσουμε όσο γίνεται πιο ομαλά στο μεσοδιάστημα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι η διαδρομή έχει σχεδιαστεί και είναι η αηφόρος και πράσινη ενεργειακή ανάπτυξη. Έχουμε δει όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει σοβαρές κινήσεις σε κυβερνητικό και σε
εθνικό επίπεδο, προκειμένου να υπάρξει καταρχάς ενεργειακή επάρκεια και αυτονομία. Από την άλλη πλευρά όμως το ερώτημα είναι αυτό, τι βάθος χρόνου μπορεί να μας αποδώσει καρπούς και βέβαια εάν το κόστος είναι τέτοιο, οπότε μπορεί να το επομιστεί είτε το νοικοκυριό είτε μια μεγάλη βιομηχανία, γιατί αυτό σίγουρα θα έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις μετά στις παραγόμενες υπηρεσίες ή στα προϊόντα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι το συνολικό ζήτημα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι κάτι το οποίο δεν χειρίζεται ο ΑΔΜΙΕ. Εμείς από την πλευρά μας ως ΑΔΜΙΕ, η ευθύνη μας είναι να προσφέρουμε όσο γίνεται πιο γρήγορη και πιο φθηνή υποδομή, προκειμένου η παραγωγή και οι καταναλωτές ενέργειας να έχουν ένα δίκτυο ανταλλαγής ενέργειας. Από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός της αγοράς είναι θέματα που άπτονται άλλων φορέων, είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, βεβαίως το Υπουργείο Ενέργειας. Το σίγουρο είναι ότι το ζήτημα της κρίσης αυτή τη στιγμή που βιώνουμε και των τιμών δεν πρέπει να αποτελέσει λόγο για να μείνουμε στάσιμοι ή να επιστρέψουμε πίσω. Μέχρι το 2030 θα χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο. Η προσπάθεια είναι να χρησιμοποιούμε όσο γίνεται λιγότερο, γιατί το φυσικό αέριο είναι ακριβό. Η Ευρώπη δεν έχει δικό της φυσικό αέριο, επομένως εξαρτάται από τέτοιου γεωπολιτικές εντάσεις. Αυτό που έχει η Ευρώπη και άρα είναι εγχώριο φθηνό, προσφέρει θέσεις εργασίας και λέω και πάλι ένα μέλλον για τα παιδιά μας, είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες θα πρέπει να σχεδιαστούν ακόμα πιο σωστά, ακόμα πιο εντατικά και βεβαίως να υλοποιηθούν. Το θέμα των τιμών στην συγκυρία αυτή είναι ένα θέμα προφανώς που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση με τα μέτρα που έχει ανακοινώσει και ανακοινώνει διαρκώς για να διευκολύνει τους καταναλωτές και βεβαίως και τη βιομηχανία.